Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των σχολιασμών των συνηγόρων, συνεχίστηκε η ανάγνωση των εγγράφων. Πήγαμε στο έγγραφο 202, που ήταν πρακτικά η διαβίβαση της δικογραφίας για την επίθεση στο χώρο Ρεσάλτο στο Κερατσίνι το 2014, το Γενάρη του 2014. Μερικούς μήνες μετά την δολοφονία του Φίσα, λοιπόν, ξαναβγαίνουν οι χρυσαυγίτες στο δρόμο και διαβάζει ο δικαστής Ντόκος τα σχετικά από την δικογραφία. Συνοδεύονταν κατά την αποχώρησή τους από 5-6 μηχανές Δίας. Μια χαρά. Γι' αυτό θεωρεί, λέει, ότι τα άτομα ήταν γνωστά στην αστυνομία. Αναφέρεται ότι υπήρξε στο κτίριο, το οποίο δέχτηκε σημαντικές ζημιές από τα διάφορα που πετάγανε οι χρυσαυγίτες, ένα παιδί στο κάτω διαμέρισμα, το οποίο πιθανόν να έχει τραυματιστεί αν δεν το είχαν φωνάξει και προστατεύσει οι γονείς του. Που με είδανε κάποιες 74 φωτογραφίες, άλλες 68 κτλ. Και βλέπουν κάποια σχόλια πια, γιατί να θυμίσω ότι τότε είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο και από το Ρεσάλτο και από βίντεο γειτόνων κτλ. Υπήρχαν πολλές φωτογραφίες από τις ζημιές που είχαν προκληθεί. Στην αίθουσα διαβάζει κομμάτια της δικογραφίας τα οποία είχαν ανασύρει οι ανακριτές και, και οι ερευνητές της αστυνομίας από το Indy Media κτλ. Όπου υπάρχουν σχόλια από τον κόσμο που τις ανέβαζε, αναγνωρίζοντας στελέχη και βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όπως τον Μάκη τον Παρέκα, τον Κούζιλο, τον Σαλούφα. Τον βλέπουμε σε αποσπάσματα από το βίντεο να κινείται μαζί με τους υπόλοιπους χρυσαυγίτες κάτω από το Ρεσάλτο, ενώ νωρίτερα να βρίσκεται δίπλα από τον Νίκο Κούζιλο. Στη συνέχεια δείξανε φωτογραφίες και του Κούζιλου, που είναι βουλευτής στον Πειραιά της Χρυσής Αυγής, τον οποίο τον βλέπουμε πίσω από τον Παρέκα στη μεσαία φωτογραφία και αριστερά από τον, από ό,τι βλέπω εδώ, το Δεβελέκο και το Σαλούφα στην αυτή τη συγκέντρωση που είχαν κάνει οι ξαυγίτες πριν φτάσουν στο Ρεσάλτο, ενώ τέρμα δεξιά, στην κάτω δεξιά φωτογραφία, αναγνωρίζεται και ο Μπαρέκας ξανά, ενώ έχουμε και τον Νεκτάριο Σαλούφα από αυτές τις φωτογραφίες που επιδείχθηκαν και στο δικαστήριο να βρίσκεται οι τρεις πάνω φωτογραφίες είναι από την ίδια επίθεση και την πορεία που προηγήθηκε της επίθεσης των χρυσαυγητών στο Ρεσάλτο, και η κάτω φωτογραφία είναι από την επίθεση που έγινε στο Πειραιά σε ένα κλιμάκιο, αν θυμάμαι καλά, της Κερφά ή της Ανταρσία, για την οποία επίθεση καταδικάστηκε εν λόγω πριν κάποιους μήνες. Αυτά επιδείχθηκαν στο δικαστήριο προκειμένου να αναγνωριστούν οι άνθρωποι και οι σχέσεις τους με τη Χρυσή Αυγή. Πήγαν στο 209, όπου αναφέρεται ένα έγγραφο από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών σχετικά με μια ληστεία στην πλατεία Κλαθμών ενός Μπαγκλαντεσιανού, όπου υπήρχε σταμάτησε όχημα με πινακίδες, που στη συνέχεια το όχημα φάνηκε ότι ήταν του Παναγιώταρου, του ρίξανε καυστικό υγρό, σταματήσανε τον μπλακώσαν στο ξύλο και του πήραν 400 ευρώ. Κλασικά χρυσαυγίτικα πράγματα. Τέλος πάντων, άλλο ένα τυχαίο περιστατικό από αυτά που περνάνε στα ψηλά των δελτίων ειδήσεων ως μία από τις συσχετισμένες υποθέσεις ή υποεξέταση για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Άλλη μία από τις υποθέσεις αυτές ήταν η επίθεση στον Κουσουρί, μια πολύ γνωστή επίθεση από τα παλιά, όπου διαβάζεται όλη η δικογραφία
και τα πρακτικά της εν λόγω δίκης, καθώς στο τέλος και οι αποφάσεις της εν λόγω δίκης. Και οι αποφάσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί αναφέρουν ρητά τη Χρυσή Αυγή και καταδικάζουν και τον περίοδο Αντρουτσόπουλο για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του Κουσούρη. Μόνο στο κεφάλι. Βαράγαν 20 άτομα στο κεφάλι. Προφανώς μπορείς να πεθάνεις. Έμεινα κάτω 20 λεπτά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Μου είπαν ότι με χτυπούσαν άτομα με ρόπαλα. Υπήρχε λίμνη αίματος.